Εντάξει. Για πες μου, τι γίνεται εκεί στις Κάνες, κατέφτασε ο κόσμος. Ναι, χθες είχε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα που πήγαμε, Brighton. Ήταν σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί που προαναγγείλαμε, δηλαδή οι πρωταγωνιστές, ο Μπρους Βίλις, ο Πλημάριο, ο Έντουαρντ Νόρτον, η Τίλντα Σουίντον, ο Τζέισον Σκουάτσμαν, η Βρίκια. Ήταν κόσμος που ήρθε επίσης καλεσμένος, γιατί ήταν πρεμιέρα. Δάνει πολλοί ηθοποιοί, ποιος φίλε του Αγέν, ανάμεσα με αυτές. Η παρουσιάστρια της βραδιάς της Ερμή Φρενού, η οποία είναι επίσης πρωταγωνίστρια του Σαν Ζαφρά στο Αφίστ, ο οποίος επίσης βρίσκεται εδώ. Σήμερα θα έχουμε την πρεμιέρα της άλλης Γαλλίδας που έχει πάρει πρόσφατα Όσκαρ. Ο Σαν Ζαφρά ήταν ο πρώτος. Η Παγιόν Κοτιγιάρη είναι η τρίτη που τα έχει καταφέρει και παίζει και αυτή εντός διαγωνιστικού σε μια ταινία που λέγεται The Room, λέγεται Όσο, Ραφτεμπό, Ζαγκοντιά. Τι να πω, ότι θα είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα με Αμερικάνους, το γράφουν όλοι αυτό. Και μάλιστα, αν παρατηρήσατε για Πίσα, έχει ενδιαφέρον και γράφτηκε σε κάποια έντυπα, για Πίσα είναι η Μέρλιν Μονρό, σε μια στρώμαυρη υπέροχη φωτογραφία, που σβήνει τα κεράκια, μια τούτα, Παναρή μου, κάπου είσαι και χτυπάει ο αέρας και δεν ακούω και πολλά πράγματα θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο. Θα μετακινηθώ και θα είναι όλα καλύτερα. Για να είναι καλύτερα, δεν μας λες δύο λόγια για τον Τζόνι Ντεπ που αλλού πήγες και ταξίδεψες και τον βρήκες. Θα τον δεις εκεί, αλλά μας είπες προχτές ότι η συνέντευξη δεν θα δώσει. Αλλά εσύ την πήρες την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε μάλλον να τη δούμε. Βεβαίως, ναι. Η ταινία βγαίνει απόψε στην Ελλάδα. Είναι το Dark Shadows. Είναι ένα παραμύθι φτιαγμένο από την Μπέρτον. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Είναι ένα παραμύθι, γυαλμένο και από την Πάσο, μιλάει για τον ρομαντικό έρωτα με τον τρόπο του, με βρικόλακες. Ο Τζόνι Ντεπ είναι διασυντομένος, βαρύ με κάγο όπως πάντα. Σημάδι επιτυχίας, το έχει αποδείξει ο μόνος ο οποίος όσο μεγαλώνει η μάσκαρα, τόσο περισσότερα δολάρια πέφτει στο λογαριασμό και το ξέρει να το κάνει με έναν καταπληκτικό τρόπο. Διαπερνώντας τις ηλικίες, δεν υπάρχει ότι το παιδί μέσα του το κλεισέ αυτό που λένε. Αυτός ο άνθρωπος μαζεύει τον Τιμπέρτον, ο οποίος το ξέρει μετά από αυτό που θα συνεργαστεί. Φτιάχνει χαρακτήρες που στην συγκεκριμένη περίπτωση ο βρικόλακας αυτός είναι 200 ετών. Προσγειώνεται σε 1972, δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι ένας παλιός κομψός αριστοκράτης και φτάνει σε μια δεκαετία που του φαίνεται τόσο φιλική που δεν το αντέχει. Οι συνεντεύξεις είναι με τον Τιμπέρτον, τη Μισελ Φάιφερ, η οποία είναι η μητριάρχη, ας πούμε, της οικογένειας, η αρχηγός, ή η Σιρίκα, η Κλόι Μόρετ, που έχουν σπαρταριστούς διαλόγους αυτοί με τον Τζόνι Ντεπ, και οι άλλες, οι δύο αντίθετες γυναίκες της ταινίας, η Εύα Γκριν, η οποία υποδίδεται τη μάγισσα που καταργέζεται τον Τζόνι Ντεπ, γιατί της αρνήθηκε το έρωτα, γιατί είναι και γυναίκα, βέβαια, πριν από 200 χρόνια και τον κυνηγάει με διαφορετική μορφή, και η εναλλακτική ρομαντική του αγάπη, την οποία υποδίδεται είναι ο εισελθούσος στον χώρο, Μπέλα Χιλφκόουτ από την Αυστραλία. Να δούμε και να σε κλείσουμε για να μην χρεώνεται το κινητό σου, να δούμε εμείς τις συνεντεύξεις που μας έχεις ετοιμάσει και αμέσως μετά για τους τηλεθεατές μας και το τρέιλερ της ταινίας που βγαίνει σήμερα. Και εμείς έχουμε 10 διπλά εισιτήρια για τα Village Cinema να σας τα κάνουμε έτσι, να σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και αυτή την ταινία ή όποια άλλη ταινία θέλετε εσείς από τα Village από την μέρα που θα πάρετε τα εισιτήρια στα χέρια σας και μέχρι ένα μήνα. Να δούμε τώρα τις συνεντεύξεις. Το Dark Shadows είναι μια οικογενειακή κωμωδία βρικολάκων με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp στο ρόλο του καταραμένου βαμπύρ του Barnabas Collins, που επανέρχεται στην έπαυλή του 200 χρόνια μετά, το 1972 συγκεκριμένα. Generally, your first instinct is the right instinct, you know. And then once you've got that sort of laid out in front of you, you know, these sort of images and ideas and inspirations, Then you go, okay, now I'm going to go against my instinct. I'm going to try and see how far I can go away from this to build this thing. And you do 9 times out of 10, you always go back to your initial, you know, like with Barnabas, you know, tried almost everything. Αρχηγός της οικογένειας, η Μισελ Φάιφερ, η οποία συμφωνεί πως τα 70s ήταν σχετικά καλόγουστα, αν τα συγκρίνουμε με την υπερβολικότερη δεκαετία του 80. I love that era for... I mean, yeah, there was a lot... to make fun of, and there was a lot that was hideous, but there was also a lot that was really groovy and really cool, and that I still love, because I'm an old hippie at heart. Yeah, yes. What's the worst thing about the 70s, you think, aesthetically? Men's haircuts.
the long hair and the. The man, yeah, aesthetically, the men's fashion, I think, was pretty bad. Η Chloe Moretz, γνωστή μας από το Hugo και το Kick-Ass, κάνει και αυτή συγκρίσεις και παρατηρήσεις, επικεντρώνοντας στις λυκνιστικές χορευτικές κινήσεις της εποχής. Well, it was that sort of flower. Like swaying, like kind of. The music's taking over. Tripping kind of thing. Exactly. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Tim Burton, δημιουργός του πρώτου Batman, του Ψαλιδοχέρι, του Big Fish και της Αλίκης, προσθέτει έναν ακόμα ήρωα στην κινηματογραφική πινακοθήκη των παράξενων ανθρώπων και σχολιάζει το μεταφυσικό στοιχείο στη δική του ζωή. I mean, ever since Edward Scissorhands, I've always gravitated towards characters that feel like they don't quite fit into society. So, you know, I like that about this character that, you know, doesn't feel a part of the world that he's in. It's something that is easy to identify with. Was there any point in your life where you kind of believed or dwelled in the supernatural? Everything. It's all supernatural. I find every family is weird and supernatural, you know? I mean, they all got, you know, I had a few aunts that were like witches and a couple of zombie uncles, you know? I mean, you know, it's all kind of real. Ο Μπέρτον γνωρίζει τον Τζόνι Ντεπ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο μετά από 8 συνεργασίες. Ο Μπέρτον, η Φάιφερ και η Μορέτς είχαν μια καλή κουβέντα για τον Τζόνι, αλλά και για τις ταινίες τρόμου. He chose to be more of a character actor, and you know, and I always admired that. Cool. Humble. Do you like horror movies? Do you like the genre? Do you enjoy it? I like to be scared. I don't like to be grossed out. Are you talking to a veteran, a professional vampire? It's not her first, I mean. You'd be really grossed out on a vampire. I would. There's a scene where I'm sucking blood and I pull out a piece of muscle. I wouldn't like that. No, you'd be grossed out by it. Η Eva Green, η Vesper Lind στο James Bondικό Casino Royale και η πρωτάρα Αυστραλή Bella Heathcote είναι αντίστοιχα η μάγισσα και η ανύποπτη κορασίδα στην ταινία. Μιλάμε μαζί για μαγικές δυνάμεις και για αντιθέσεις. Would you like to have some secret powers? Secret powers, it's like. God, that's a tricky question. Sometimes, yeah, definitely, to make life easier. Well, if somebody's really curious, they might want to know what's going to be next, and then after that. Yes, maybe if there was, if you could keep that curiosity, but how to maintain that? It seems it's like a lot of work. Yeah, or you put yourself in ice. 200 years, or you drink a potion, I don't know. I'm a bit tired now. Λοιπόν, η ταινία βγαίνει από σήμερα, ο σκηνογράφος είναι Πέμπτη, σωστά. Εμείς έχουμε 10 διπλά εισιτήρια για εσάς, για να πάτε στα